Σύγχρονη επιδημία του 21ου αιώνα θεωρείται από πολλούς το φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας που μαστίζει και τον ομό Ροδόπης, κατατάσσοντάς τον στην πρώτη δεκάδα των ελληνικών νομών που αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης φιλοξενούμε τον καθηγητή φυσικής αγωγής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, κύριο Μιχάλη Πολιτσάκη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για το φαινόμενο αυτό. Κύριε Πολιτσάκη, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας και από μένα, κυρία Πασχαλίδου, και καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Έχετε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα διαχείρισης του φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας στον ομό μας σε συνεργασία με φοιτητές του ΣΕΦΑ Κομωτινής, που στόχο έχει την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των γονέων και φυσικά των παιδιών για τα αίτια αλλά και τις συνέπειες του φαινομένου αυτού. Ξεκινώντας την κουβέντα μας, λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε πού στοχεύει το πρόγραμμα αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Ξεκίνησε τουλάχιστον πριν μία πενταετία. Κατά το διάστημα που εγώ με τους φοιτητές με το ΤΕΦΑ υλοποιώσαμε την πρακτική τους άσκηση στα σχολεία της πόλης και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, σε δημοτικά και γυμνάσια δηλαδή, βλέπαμε συνεχώς το φαινόμενο αυτό να αυξάνεται. Δηλαδή, βλέπαμε συνεχώς υπέρβαρα παιδιά και αυτά να αυξάνονται. Αυτό με ώθησε να αρχίσω να ψάχνω και να συλλέγω στοιχεία και να ασχοληθώ πολύ περισσότερο με αυτό το φαινόμενο. Έτσι λοιπόν σταδιακά δημιουργήσαμε με τους τότε φοιτητές μου ένα μικρό πρόγραμμα, λοιπόν, το οποίο αρχίζαμε να το παρουσιάζουμε στα δημοτικά σχολεία, λοιπόν, και αυτό βέβαια με την ακολουθία των ετών συμπληρώθηκε και σιγά και κάθε χρόνο συμπληρώνεται ακόμη περισσότερο. Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι καταρχήν να γνωστοποιήσουμε τη σημερινή κατάσταση, γιατί δυστυχώς και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, αλλά και η κοινή γνώμη γενικά, δεν γνωρίζουν την πραγματική διάσταση, λοιπόν, του θέματος αυτού. Και όπως πολύ καλά προαναφέρατε ήδη, ενώ η χώρα μας είναι πρώτη σε υπέρβαρα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών από το 2015 έως και σήμερα που μιλάμε, και ο νομός μας είναι στην 8η θέση του Πανελληνίου. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση το φαινόμενο και η κοινή γνώμη δεν το γνωρίζει. Πρώτος στόχος δηλαδή είναι η γνωστοποίηση της πραγματικότητας. Δεύτερος στόχος είναι να προτείνουμε λύσεις. Αφού δηλαδή μάθουν την κατάσταση, δεύτερος στόχος είναι να δώσουμε λύσεις, επικεντρώνοντας το ποια είναι τα αίτια που οδήγησαν αυτή την κατάσταση και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πολύ ωραία. Σε πόσα σχολεία έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό την παρούσα χρονιά και πώς το εκλαμβάνονται οι μαθητές? Συμμετέχουν στις ενημερώσεις αυτές, έχουν απορίες? Φέτος υλοποιήθηκε σε 12 δημοτικά σχολεία και μάλιστα μερικά εκ των οποίων είναι δημοτικά σχολεία χωριών, όπως λόγω χάρη να σας αναφέρω το Δημοτικό Σχολείο Νέο Σιδεροχωρίου, το Δημοτικό Σχολείο Ξυλαγανής, έτσι, το Δημοτικό Σχολείο στην Αίγυρο, το Δημοτικό Σχολείο στη Νέα Καλλίστη. Επειδή έχει μέσα και βιωματικά πράγματα, λοιπόν, οι μαθητές ανταποκρίνονται πάρα πολύ. Έτσι, το δέχονται με ενθουσιασμό και έτσι μπορούμε και περνάμε μηνύματα στα παιδιά, μηνύματα τα οποία στοχεύουν να καταλάβουν, λοιπόν, τι δημιουργεί αυτή την κατάσταση, την κατάσταση δηλαδή του υπέρβαρου παιδιού και κατ' επέκταση του παχύσαρκου, και να τα οθήσουμε κυρίως καταρχήν να αυξήσουν την κινητικότητά τους, την κίνησή τους η οποία έχει χαθεί από τα σημερινά παιδιά, λοιπόν, και κατά δεύτερον να αρχίσουν να προσέχουν, να γνωρίσουν την αξία της διατροφής και να αρχίσουν να προσέχουν τη διατροφή τους στο μέτρο το δυνατό. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε λίγο και με αριθμούς και ποσοστά. Αναφέρατε πριν ποιο είναι το ποσοστό στη Ροδόπη. Θέλω να ρωτήσω γενικώς πώς κυμαίνονται τα ποσοστά στην παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα και πόσο έχει μεταβληθεί το ποσοστό αυτό εδώ στον τόπο μας στη Ροδόπη τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, θα σας αναφέρω τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Παχυσαρκίας και Μεταβολισμού, η οποία μας δίνει ότι το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της, στη χώρα μας τα υπέρβαρα παιδιά ήταν το 33% του πληθυσμού της. Το 2017 η ίδια εταιρεία έδωσε στοιχεία που ανέρχεται στο 44%. Έχουμε 11 μονάδες αύξηση από το 2015 έως το 2017. Είναι τρομακτικά μεγάλη αύξηση και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει, αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί με τους σημερινούς ρυθμούς, το 2025 θα έχουμε 500.000 Ελληνόπουλα ηλικίας 5 έως 18 ετών, τα οποία θα είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα. Και θα μου πείτε, αυτό που μας νοιάζει είναι το good looking, δηλαδή η εμφάνισή της? Όχι. Να σας αναφέρω ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το 2025, σε 6 χρόνια δηλαδή από τώρα που μιλάμε, θα έχουμε 25.000 Ελληνόπουλα
τα οποία θα έχουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου Β. Είναι τρομακτικά μεγάλος αριθμός για αυτήν την ηλικία παιδιών. Μία ασθένεια της ηλικίας των 70 έχει κατέβει στα 8 και 10 έτη. Πραγματικά, τα συμπεράσματα και τα απορίσματα που βγαίνουν από τις μετρήσεις αυτές είναι πράγματι τρομακτικά για την νέα γενιά ειδικά. Και θέλω να μου πείτε εδώ ποιος νομίζετε ότι είναι ο παράγοντας που αυξάνει τα ποσοστά αυτά της παιδικής παχυσαρκίας. Νομίζετε ότι οφείλεται στο στρες ή στο σύγχρονο τρόπο ζωής όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, σαφέστατα τα αίτια είναι αρκετά, δεν είναι μόνο ένα και δύο, αλλά εκεί που επικεντρώνουμε εγώ και ως ειδικότητα, λοιπόν, και είναι τα κύρια αίτια, είναι καταρχήν η αλλαγή του τρόπου διατροφής των παιδιών. Έχουμε αποστασιοποιηθεί πάρα πολύ από τη μεσογειακή διατροφή και μάλιστα αν δείτε στην πρώτη δεκάδα, λοιπόν, των νομών της Ελλάδος που έχουν τα πλέον υπέρβαρα παιδιά, δεν περιλαμβάνονται τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος. Όχι. Το αντίθετο. Είναι νησιά και περιοχές όπως Κιλκής και Ροδόπη. Έχουμε δηλαδή μια αποστασιοποίηση πλήρη από τη μεσογειακή διατροφή. Έχει αλλάξει το lifestyle της διατροφής του Έλληνα και κατ' επέκταση του μαθητή. Και το δεύτερο και τραγικό είναι η τρομακτική αύξηση της υποκινητικότητας των παιδιών. Τα παιδιά πλέον δεν κινούνται. Λοιπόν, έχουμε μια δραστική μείωση της φυσικής δραστηριότητάς τους. Αν δείτε δε τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει στο χαροκόπιο, λοιπόν, θα δείτε ότι τα κορίτσια λόγω χάρη στο δημοτικό σχολείο έχουν επαρκή φυσική δραστηριότητα την ημέρα περίπου 1/2. Στο δε λύκειο φτάνουμε σε ποσοστό 5% μόνο. Okay. Μισό στα 10. Τι οφείλεται η αιτία αυτού? Κυρίως η παθητική διασκέδαση. Βέβαια και η μηχανοποίηση του τρόπου ζωής, αλλά κυρίως η αλλαγή της διασκέδασης των παιδιών. Τα παιδιά πλέον παίζουν καθισμένα με οθόνες. Έτσι, εκτός από τα υπόλοιπα τραγικά που συμβαίνουν με την ενασχόληση των παιδιών με αυτά τα μέσα της τεχνολογίας, είτε είναι κινητά, είτε τάμπλετ, είτε υπολογιστές, το βλέπουμε και στην παχυσαρκία. Εκτός από τα προβλήματα, τα υπόλοιπα υγείας που μπορεί να έχουν με τα μάτια τους ή οτιδήποτε άλλο, βλέπουμε και αυτή την τραγική συνέπεια. Τι λύσεις προτείνετε εσείς μέσα από το πρόγραμμα αυτό που ενημερώνετε, να τα πούμε έτσι με λίγα λόγια για τους γονείς οι οποίοι μας παρακολουθούν, να μπορέσουν να προλάβουν κάποιες καταστάσεις ή να αντιμετωπίσουν? Κοιτάξτε, οι λύσεις είναι πολλαπλές και για να είναι πραγματικά αποτελεσματικές θα πρέπει να συνδράμουν διάφοροι φορείς. Από μόνο το πρόγραμμα ή οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να δώσουν ένα αποτέλεσμα. Το οριστικό αποτέλεσμα το δώσουν σίγουρα οι γονείς. Γιατί τον περισσότερο χρόνο τα παιδιά τον περνάνε στο σπίτι με τους γονείς. Λοιπόν, και είναι οι κύριοι κινητήριοι μοχλοί της οικογενειακής κατάστασης. Λοιπόν, θα πρέπει καταρχήν να βοηθήσει η πολιτεία. Λοιπόν, πώς να βοηθήσει? Πρώτον, στην ενημέρωση. Να ενημερώσει πλέον την κοινή γνώμη για την πραγματική διάσταση του φαινομένου. Λοιπόν, δεύτερον, να δημιουργήσει τρόπους. Τρόπους τι? Τρόπους ώστε να παρεχθούν λύσεις. Λόγου χάρη, θέλουμε να αυξήσουμε την κινητικότητα των παιδιών. Ωραία. Υπάρχουν αντίστοιχοι χώροι όμως, λόγου χάρη αθλητικοί χώροι. Ένα μικρό παράδειγμα να σας πω. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών πηγαίνει στο σχολείο, ειδικά στο δημοτικό σχολείο, με το αυτοκίνητο του μπαμπά ή της μαμάς. Yeah. Ακόμη και αν απέχει μόνο 50 μέτρα το σπίτι από το σχολείο. Στα 50 μέτρα, οι λόγοι συνήθως που γίνονται είναι και λόγω του χρόνου, του μειωμένου χρόνου που έχουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, αλλά κυρίως για λόγους ασφάλειας. Έτσι, φοβούνται να αφήσουν τα παιδιά τους να περάσουν δρόμους, να περάσουν πεζοδρόμιο. Εδώ θα πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία, ώστε να έχει, ας πούμε, να υπάρχει μια ασφαλή μετακίνηση των παιδιών, να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν με το ποδήλατό τους, να μπορούν να πηγαίνουν με τα πόδια στο σχολείο. Όλα, δηλαδή, πάρα πολλές δράσεις οι οποίες πλέον γίνονται με μηχανικά μέσα θα μπορούσαν να γίνουν με απλή ανθρώπινη κίνηση από τα παιδιά. Να έχουν χώρους να παίξουν, να έχουν πάρκα να παίξουν. Φυσικά οι χώροι και οι αυλές στα σχολεία, όπου να μπορούν τα παιδιά να έχουν κινητικότητα, ακόμη και στην ώρα της σχολικής φυσικής αγωγής, αλλά ακόμη και στα διαλύματα. Αυτά αυτή τη στιγμή λείπουν από τον ελλαδικό χώρο. Πολύ ωραία. Το πρόγραμμα μας είπατε ότι μέχρι τώρα έχει υλοποιηθεί σε 12 σχολεία στο νομό Ροδόπης. Πώς θα συνεχιστεί από εδώ και πέρα η πορεία του, γιατί βρισκόμαστε και στα μέσα της σχολικής χρονιάς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι για φέτος τουλάχιστον έχει κατά κάποιο τρόπο ολοκληρωθεί, γιατί έχει γίνει σχεδόν στα περισσότερα σχολεία. Τώρα, αν θα γίνει σποραδικά κάπου, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω.
Πολύ ωραία. Κύριε Πολιτσάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ενημέρωση, για ένα πρόβλημα που πράγματι μαστίζει εδώ τον Ομό Ροδόπης και νομίζω ότι ακόμη δεν του έχει δοθεί η ζώσα σημασία, γιατί τα αποτελέσματα φαίνονται μακροχρόνια και το πρόβλημα φυσικά διαιωνίζεται αντί να αντιμετωπιστεί. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.